Καλημέρα παιδιά, καλώς ήρθατε και σε αυτό το vlog. Ελπίζω να είστε καλά, σήμερα είναι Σάββατο, έχει ξεκινήσει η σεζόν εδώ για μας, που σημαίνει ότι ο πατέρας μου έχει ανοίξει το μαγαζί του, άρα ο Γιάννης τα Σαββατοκύριακα θα είναι εκεί για να τον βοηθάει, καθημερινές πάει στην δουλειά του την κανονική και Σαββατοκύριακο τώρα μέχρι το Σεπτέμβρη και στην άδειά του θα βοηθάει τον πατέρα μου στο μαγαζί. Ξεκίνησε η σεζόν, οπότε πρέπει να βάλουμε τα κεφαλιά κάτω και να δουλέψουμε όπως κάνουμε όλοι στα τουριστικά μέρη. Έφυγε λοιπόν, πάει να μου πάρει γαβράκο για το μεσημέρι, καθώς θα έχουμε γαύρο στο φούρνο με κολοκύθια βραστά και πάει μετά κάτω στο μαγαζί. Εγώ ξύπνησα, φύλασα όπως είδατε τη μικρή, έδωσα το μωρό στο Γιάννη για αυτά τα 10 λεπτά που ήταν εδώ, 15, και έκανα το καθημερινό μου συγύρισμα, μάζεμα, καθάρισμα. Αυτά που κάνω έτσι λίγο κάθε μέρα, να μαζεύω, να συμμαζεύω, να τα βάζω όλα στη θέση τους, να κάνω λίγο το μπάνιο. Έβαλα το καθαριστικό από Winnie's που μου είχε στείλει το Queen Market και πραγματικά παιδιά μου σχοβολάει και είναι τέλειο. Χωρίς το ότι έχω την αίσθηση ότι ασπρίζει τα είδη γίνης, δεν ξέρω, τα γυαλίζει, τα δεν ξέρω, είναι φανταστικό πραγματικά. Και τον αρωματιστή υφασμάτων που βάζω έτσι κάθε πρωί από τότε που το πήρα για να μου σχοβολάει ο τόπος και να μου φτιάχνει εμένα τη διάθεση. Σας τα είχα δείξει στο προηγούμενο vlog αυτά, θα σας έχω όμως και link κάτω από το Queen Market εάν θέλετε να πάτε να τα δείτε, γιατί έχουμε και δωράκι. Γράφοντας το όνομά μου στην παραγγελία Νάνση, θα έχετε δώρο το καθαριστικό του μπάνιου. Ξεκίνησε λοιπόν η μέρα μας, η μικρή Μπουμπού κοιμάται, η μεγάλη Μπουμπού είναι στα ξυπνήματα, δεν το έχει αποφασίσει ακόμα να σηκωθεί από το κρεβάτι, έχει απίστευτη ζέστη και πάω να πιω καφέ να ξυπνήσω. Τα λέμε σε λίγο. Τα δυο μου τα αστέρια εδώ ξυπνήσανε. Έτοιμο το γαβράκι μας. Κάτσε να γυρίσω την κάμερα να σου το δείξω καλύτερα. Έτοιμος ο γαβρός. Και μόλις γίναν και τα καλοκυθάκια, θα τα σουρώσω για να κρυώσουν λίγο. Έφαγε και το μικρό μπουμπουκάκι. Έβαλα στεγνοτήριο. Δεν έχω κάτι σήμερα όλη μέρα, πραγματικά. Είχα και κάτι δουλειές να φτιάξω ένα μικρό βιντεάκι για το Instagram, οπότε η ώρα έτσι που λίγο με άφησε η Μπέμπα να μαγειρέψω, ασχολήθηκα και με αυτό. Θέλω να μοντάρω το supermarket hall του Γιάννη, το οποίο λογικά θα το έχετε δει εσείς αυτό, και να σας κάνω update για το πρόγραμμα επεξεργασίας που σας είχα πει στο προηγούμενο vlog. Καθίστε να ανασκουμποθώ και έρχομαι να σας τα πω. Θα σας τα πω αλλάζοντας την Μπέμπα, καθώς επήγει η κατάστασή της. Λοιπόν, όπως σας είχα πει στο προηγούμενο vlog, είχα πολύ μεγάλο πρόβλημα με το πρόγραμμα επεξεργασίας μου. Τελικά ήταν αυτό που είχε κρασάρει εντελώς και δεν δούλευε. Και έπρεπε να πάρω την καινούργια έκδοση που είχε βγάλει. Εγώ χρησιμοποιούσα το Filmora για την επεξεργασία των βιντεών μου. Είχα το 8 πρόγραμμα, ας το πούμε, οπότε πήρα το 10 και βρήκα τεράστια διαφορά στον τρόπο διαχείρισής του, οπότε ενδεχομένως λίγο στο προηγούμενο vlog να ήταν λίγο κάπως το βίντεο, γιατί ακόμα το μαθαίνω κι εγώ λίγο. Είναι ίδιο, τα περισσότερα πράγματα δηλαδή είναι ίδια, αλλά δεν είναι όλα. Πρέπει να μάθω λίγο τον ήχο, λίγο την εικόνα κτλ. Γιατί εκτός το ότι αλλάξαμε πρόγραμμα επεξεργασίας, αλλάξαμε και το κινητό που τραβάμε τα βίντεο, η ανάλυση του είναι πάρα πολύ μεγάλη και δεν ξέρω αν αυτό αποτυπώνεται στα βίντεο που κάνω. Γιατί το πρόγραμμα επεξεργασίας για να δουλέψει κατεβάζω την ποιότητα, αλλά
Δεν θυμάμαι αν την έχω ξανανεβάσει για να γίνει το export. Τέλος πάντων, είμαι ακόμα σε φάση που το ψάχνω και το μαθαίνω και σίγουρα μελλοντικά θα είναι καλύτερα όλα. Προς το παρόν όμως, ακόμα το μαθαίνω, οπότε ζητώ την κατανόησή σας αν σε κάποια σημεία τα βίντεο δεν φαίνονται ωραία ή οτιδήποτε, γιατί δεν έχω προλάβει και εγώ να τα δω, η κακομοίρα. Δεν έχω προλάβει να δω πώς φαίνεται τελικά στο YouTube το βίντεο. Γράψτε μου από κάτω εσείς αν έχετε παρατηρήσει κάτι ή οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτά ήταν τα νέα με το πρόγραμμα. Δεν διαλύτωσα δηλαδή για να μην αγοράσω την νέα έκδοση, καθώς ήταν κάτι το οποίο με είχε βολέψει, το είχα μάθει, το έκανα πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα έχει λίγο μία διαφορά στο πώς πέφτουν τα καρέ τέλος πάντων στο βίντεο και δυσκολεύομαι λίγο σε αυτό το κομμάτι, γιατί επειδή έχει πολύ υψηλή ανάλυση, πώς θα σας το πω τώρα για να το καταλάβετε, πατάω pause για να κάνω το κόψιμο, αλλά αυτό προχωράει λίγο ακόμα γιατί η ανάλυση δεν συμβαδίζει δηλαδή ο ήχος με την εικόνα. Τέλος πάντων, θα το βρω θεωρώ, θα το βρω. Έμπα, θα το βρούμε. Θα το βρούμε. Yay! Θα το βρούμε! Λοιπόν, αυτά. Πάω εδώ να την κοιμήσω ή να την βάλω λίγο στο relax αν δεν θέλει να κοιμηθεί. Και να κάτσουμε λιγάκι. Να κάτσουμε λιγάκι. Ναι, πάμε να κάτσουμε λίγο. Σήμερα θα φάμε γάβρο με κολοκυθάκια και βραστά. Έφτιαξα ένα τσαγάκι από Inti, το Slim, το οποίο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ να ξεπριστώ από την κεσαρική. Δεν ξέρω αν θα είναι ακόμα ενεργός ο κωδικός. Θα σας τον αφήσω εγώ από κάτω το e-shop τους, να πάτε να δείτε. Είχαμε κωδικό έκπτωσης, ο οποίος είναι μέχρι και την Πέμπτη. Την Πέμπτη πόσο έχει ο μήνας? Δεν θα είναι ενεργός όταν θα σας ανεβάσω αυτό το βίντεο ή θα είναι ενεργός για πολύ λίγες ώρες, οπότε δεν σας βάζω το κωδικό. Ωστόσο θα σας βάλω το e-shop αν θέλετε να πάτε να δείτε τα τσάγια τους, και αυτό με την τζουκνί δεν είναι πολύ ωραίο, αλλά και το Slim. Εγώ το Slim το αγαπώ. Πάω να συνεχίσω το μοντάζ, γιατί σε λίγο βγαίνει το στεγνοτήριο και θα πεινάσουν τα μικρά μετά, οπότε πρέπει να φάμε κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Διακοπή για διαφημίσεις. Σταματάμε ό,τι και αν κάνουμε για να φάει το μικρό καρχαριάκι. Η μικρή κοιμήθηκε. Πάμε να βγάλω το στεγνοτήριο να διπλώσω που είναι ζεστά και να πάμε να φάμε. Και σταματήσαμε τα πάντα πάλι, σα ίσα πρόλαβα να διπλώσω το στεγνοτήριο. Έβαλα τουλάχιστον φαγητό στην Αναστασία να φάει, οπότε εγώ θα θυλάσω τώρα και θα φάω μετά. Και αφού έφαγα σε δύο δόσεις, γιατί η μπέμπα έχει ανησυχίες, ήρθαμε να ξαπλώσουμε, κοιμήθηκε λίγο, τώρα ξαναξύπνησε, ξανατρώει. Και γενικά έτσι είναι όλη η μέρα, πραγματικά. Δεν προλαβαίνω να πάω ούτε στην τουαλέτα ορισμένες φορές, αλήθεια. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Απόγευμα πια και έκλεισα λίγο απότομα το προηγούμενο πλάνο, αλλά πραγματικά η μπέμπα είχε πολύ μεγάλη κρίνια για τη ησυχία σήμερα, δεν έχει κοιμηθεί καθόλου. Τώρα κατάφερα να την κοιμήσω από το πρωί σχεδόν, δηλαδή τα ελάχιστα δεκάλεπτα που κοιμάται μέσα στη μέρα. Μόλις έκανα ένα ντουζάκι, έκανα και το καθαρισμό του προσώπου μου μέσα στο ντουζ και πάμε να σας δείξω το ωραίο υαλουρονικό από ο Χάρου Χάρου που σας είχα δείξει στο βίντεο με τα
προϊόντα που μου είχαν στείλει εταιρείες PR. Το συγκεκριμένο λοιπόν είναι με υαλουρονικό και μου αρέσει πάρα πολύ η σύστασή του. Δεν είναι τόσο νερουλή. Έχει έτσι μια πηχτή υφή παράλληλα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι σαν να έχεις βάλει ένα ιατρικό προϊόν επάνω στο πρόσωπό σου και το χρησιμοποιώ εδώ και μια εβδομάδα περίπου. Καλά, είναι ατελείωτο. Είναι πόσο ml. Είναι 300 ml. Κοιτάξτε πόσο τεράστιο είναι. Θα μου πάρει αρκετό καιρό για να το τελειώσω σίγουρα. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, περνάω όλο με το πρόσωπο και το λαιμό. Μπορείτε και το ντεκολτέ. Και βάζω κρέμα ματιών από Evelyn. Σας την έχω ξαναδείξει. Είναι με την Πακουχιόλη, που είναι φυσική ρετινόλη. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η κρέμα ματιών, ειλικρινά. Κάνει απίστευτη δουλειά. Κάνει απίστευτη δουλειά εδώ στο ξεπρίξιμο. Έχω δει ελάχιστη διαφορά εδώ στο πόδι της χήνας, που εντάξει αυτό δεν φεύγει, από τη στιγμή που έρχεται μένει για πάντα. Και το βράδυ βάζω από Joae τον ορό. Νεότητας, έτσι τον λένε. Από Gem Bio Cosmetic που μου το είχαν στείλει και παιδιά, λατρεύω το άρωμα αυτού του προϊόντος. Είναι, μου θυμίζει παλιές κρέμες της μαμάς μου. Δεν ξέρω, αυτή η μυρωδιά, αυτό μου θυμίζει. Και απλώνω σε όλο το πρόσωπο. Και κάπως έτσι έχουμε τελειώσει τη βραδινή ρουτίνα. Και είναι κατόρθωμα που η Μπέμπα δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Και κάπως έτσι, από το μπάνιο, όπως ήθιστε αρκετές φορές σε αυτά τα vlog, θα σας χαιρετήσω. Να πω ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο αυτό. Κάντε like αν σας άρεσε. Εγγραφή φυσικά στο κανάλι μας. Γιατί μας βοηθάτε και εμάς τους δημιουργούς, βρε παιδιά, να κάνετε μια εγγραφούλα ότι σας αρέσει το περιεχόμενό μας, ότι το βλέπετε. Δωρεάν είναι. Κάντε εγγραφή λοιπόν στο κανάλι και γράψτε μου από κάτω τα σχόλιά σας. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!